σύστημα μεταβολής της κίνησης των βαλβίδων της Honda, VTEC. Με το σύστημα αυτό, η χρονική στιγμή του ανοίγματος καθώς και το βύθισμα της βαλβίδας προσαρμόζονται ανάλογα με τις στροφές, το φορτίο, την ταχύτητα καθώς και με την θερμοκρασία του νερού ψύχσης του κινητήρα. Σε κινητήρα με 4 βαλβίδες ανακίνητρο, 2 εισαγωγής και 2 εξαγωγής, ο μηχανισμός επιτυγχάνει το σκοπό του με διαφορετικού τύπου έκεντρα, ένα για υψηλές στροφές και 2 για χαμηλές στροφές, που είναι τοποθετημένα στον ίδιο εκεντροφόρο. Το έκεντρο για τις υψηλές στροφές είναι τοποθετημένο ανάμεσα στα 2 έκεντρα που είναι για τις χαμηλές στροφές. Ο μηχανισμός αποτελείται από 3 κοκοράκια που παίρνουν κίνηση από τα 3 έκεντρα και είναι το πρωτεύον, το μεσαίο και το δευτερεύον. Τα κοκοράκια μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή να παρακολουθούν την κίνηση του μεσαίου. Η κίνησή τους συντονίζεται από έναν άξονα εμπλοκής που κινείται με υδραυλική πίεση ώστε ανάλογα με τη θέση του να συμπλέκει και να αποσυμπλέκει το μεσαίο με τα ακραία κοκοράκια. Το έκεντρο που κινεί το μεσαίο κοκοράκι έχει διαφορετικό ύψος και άλλη γωνία λειτουργίας σε σχέση με τα έκεντρα που κινούν τα 2 ακραία. Στις χαμηλές στροφές, οι βαλβίδες κινούνται από το πρωτεύον και δευτερεύον κοκοράκι. Το μεσαίο ταλαντώνεται ελεύθερα, ενώ υπάρχει και ελαττήριο που αποσβαίνει την ταλάντωση. Στις υψηλές στροφές, ενεργοποιείται η μαγνητική βαλβίδα και η πίεση του λαδιού του κινητήρα οθεί τον άξονα εμπλοκής και εμπλέκει τα 3 κοκοράκια μεταξύ τους. Οι βαλβίδες τώρα ανοίγουν από το μεσαίο έκεντρο που δίνει τη μεγαλύτερη διάρκεια ανοίγματος και εξασφαλίζει το μέγιστο βύθισμα των βαλβίδων. Στην προσομοίωση φαίνεται η χρονική στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα, δηλαδή στις 6.000 στροφές. Ταυτόχρονα, στο διάγραμμα φαίνεται η αύξηση της ισχύος στις υψηλές στροφές καθώς ενεργοποιείται το σύστημα VTEC. Σύστημα VVTLI της Toyota. 2 τύποι έκεντρων, ένα για χαμηλές μέσες στροφές και ένα για υψηλές, τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στον εγκεντροφόρο. Το έκεντρο για τις υψηλές στροφές είναι μεγαλύτερο από αυτό για τις χαμηλές μέσες στροφές, ώστε να προκαλεί μεγαλύτερη βύθιση και να παρατείνει τη διάρκεια που η βαλβίδα παραμένει ανοιχτή. Στις χαμηλές μέσες στροφές του κινητήρα, η κίνηση του αντίστοιχου έκεντρου μεταδίδεται πιέζοντας προς τα κάτω το ζύγωθρο, ώστε να ανοίξουν οι δύο βαλβίδες. Ταυτόχρονα, το έκεντρο των υψηλών στροφών πιέζει την προσθήκη στο επάνω μέρος του ζύγωθρου. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται στο σχήμα, η προσθήκη του ζύγωθρου κινείται ελεύθερα χωρίς να μεταδίδει την κίνηση του έκεντρου υψηλών στροφών της βαλβίδας. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 60 βαθμούς Κελσίου και ο κινητήρας φτάσει στις 6.000 στροφές το λεπτό ή και περισσότερο, η υδραυλική πίεση αναγκάζει το πύρο του ζύγωθρου να γλιστρήσει κάτω από την προσθήκη του ζύγωθρου. Έτσι, η προσθήκη του ζύγωθρου σταθεροποιείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η κίνηση της προσθήκης του ζύγωθρου να μεταδίδεται και αυτή στο ζύγωθρο, δίνοντας τη δυνατότητα στο έκεντρο των υψηλών στροφών να πιέζει το ζύγωθρο ακόμα περισσότερο από ό,τι το πίεζε το έκεντρο των χαμηλών μέσων στροφών. Αυτό αυξάνει το βύθισμα της βαλβίδας καθώς και τη χρονική διάρκεια που οι βαλβίδες παραμένουν ανοιχτές.